πάμε σε εικόνα που τρέχει τώρα όμως, γιατί είπαμε πολλά. Βεβαίως. Θεοδόση μου, επιχείρηση αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σε καταβλισμό μεγάλη. Ρώμα. Περίγραψέ μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τις εικόνες που βλέπουμε τώρα. Σαν ολιώσια είναι, βλέπουμε εδώ τις ειδικές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ΟΠ και ΚΑΜ μπαίνουν σε ένα σπίτι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και Θεοδόση το εσωτερικό. Θεοδόση μου, μας επιτρέπεις, επειδή έχουμε τη σύνδεση με τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο που βρίσκεται στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο που είναι εκεί και μας δίνεις όλο το ρεπορτάζ από την πλευρά της αστυνομίας. Έλα, Λευτέρη. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, Θεοδόση. Και βλέπουμε πάντα τις εικόνες. Λίγα μέτρα πιο κάτω είχε στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία που συμμετείχαν 100 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων των άνδρες, των ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ, αλλά και της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι με τη βοήθεια σκύλων που μυρίζουν τις ναρκωτικές ουσίες μπήκαν μέσα στον καταβλισμό των Ρωμά. Εδώ, συγγνώμη, Λευτέρη, επειδή είναι ο Θεοδόση δίπλα, βρέθηκαν όπλα, λίρες. Τι άλλο, Θεοδόση? 600 λίρες. Πολλές από αυτές ήταν κρυμμένες μέσα σε ένα λάστιχο. Βλέπουμε εδώ και τα όπλα, θα δούμε και την εικόνα με το λάστιχο και τις λίρες. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ συζητούμε για ένα μικρό θησαυρό. Βεβαίως. Εδώ αυτές συζητούμε για μαφία τώρα. Συγγνώμη δηλαδή. Προφανώς. Εδώ για εγκληματική οργάνωση και μαφία τώρα αυτό. Όταν είναι ευπαθής η κατηγορία των όπλων, αν καταλαβαίνω καλά. Είναι τα ευπαθή όπλα αυτά, όχι, όχι, τα όπλα αυτά είναι κανονικότατα. Α, κανονικά. Είναι ευπαθής μήπως ποσότητα τα ναρκωτικά? Είναι στην ευπαθή ποσότητα? Ούτε, διότι και χθες συνελήφθη στο Ζεφύρι ένα ζευγάρι μέσα σε καταβλισμό με ένα κιλό ηρωίνη, ένα κιλό κοκαίνη από τη Διεύθυνση Δίωξης Δηλαδή κανονικό εμπόριο. Κανονική διακίνηση ναρκωτικών. Κανονικό είναι εμπόριο. Το εμπόριο όταν βλέπουμε τα όπλα. Βλέπω όμως ότι ξύπνησε η αστυνομία ξαφνικά. Λίρες. Ότι υπάρχει μια έγκαιρση. Έχω την εντύπωση ότι έχει συμβάλει και ο σταθμός λίγο. Κάνε μας μια περιγραφή, σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα παίζουν και άλλα ρόλο πολιτικά. Προφανώς. Τώρα. Κάνε μας μια περιγραφή αυτών των εικόνων που βλέπουμε εδώ. Μας είπε και ο Λευτέρης πόσες ομάδες τώρα συμμετείχαν σε όλο αυτό. Πάνω από 100 αστυνομικοί. Ναι. Εδώ βλέπουμε όμως τις ειδικές δυνάμεις, γιατί γνωρίζουν ότι υπάρχουν όπλα και μπαίνουν μέσα σε αυτό το σπίτι που βλέπετε. Πρόκειται για ένα σπίτι σε έναν καταβλισμό. Όπως το είδατε όμως, είναι ένα καλό σπίτι. Ένα σπίτι πολυτελείας. Εδώ βλέπουμε και τις λίρες. Πολυτελείας, δεν μην τα μεγαλοποιούμε. Πολυτελείας, ναι. Είναι ένα καλό σπίτι. Δεν είναι μια κατασκευή, ακριβώς. Εννοώ από τα μπάζα. Όχι. Ούτε μέσα στα σκουπίδια. Δεν είναι και όχι, καμιά δεν επαυλή, είναι. Ναι. Δεν είναι. Αλλά μέσα σε αυτό το σπίτι όμως βρέθηκε μεγάλη ποσότητα από λίρες, μεγάλη ποσότητα οπλισμού, αλλά και ναρκωτικά. Οι οποίοι πληροφορούμαστε ότι αυτά το κύκλωμα, κανονικότατο, τώρα δεν το συζητάμε, δρά και εκτός Αθηνών. Δηλαδή έχουν απλώσει τα δίχτυα τους κι αλλού. Άρα δεν είναι μόνο εκεί το εκτός πρόβλημα. Εκτός Αθηνών θυμίζει την τελευταία συμμορία που εξάρθρωσε η ασφάλεια Θεσσαλονίκης, που είχαν απλώσει τη δράση τους σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, με διαρρήξεις και ληστείες σε οικίες. Εδώ είναι διπλός ο ρόλος. Και πώληση ναρκωτικών και πώληση όπλων, αλλά και ληστείες και διαρρήξεις και κλοπές. Λευτέρη, και είσαι σε μια περιοχή και έχεις κάνει και εσύ ο ίδιος πάρα πολλές φορές αυτό το ρεπορτάζ, που πραγματικά έχει δεινοπαθήσει. Τώρα, εγκληματικότητα στη φυλή είναι ένα θέμα που κάθε μήνα το έχουμε σίγουρα στα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές. Τι λέει ο κόσμος? Ο κόσμος, λίγο που μιλήσαμε, είναι τρομαγμένος, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κρατηθούν και ισορροπίες εδώ σε αυτές τις περιοχές. Έχεις όταν δίκιο, μαζί, έτσι. Πολύ δίκιο. Φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται να φανεί ότι να πήγε, πάει κάμερα στα σπίτια τους και μιλάνε για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή, έτσι είναι. Ναι, στενάζουν οι γείτονες από τη συμπεριφορά των παραβατικών του καταβλισμού. Και οι ίδιοι οι Ρωμά, οι οποίοι δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και άρα, αυτοί στενάζουν. Η δουλειά της αστυνομίας δεν θέλουν αυτή την παράδοση. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ωραία. Ακριβώς, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Μα δεν είπε κανείς ποτέ ότι άλλο είναι κακοποιός. Ναι, αλλά εδώ θέλει μια προσπάθεια. Όπως αντιμετωπίζει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τις καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια, τώρα λοιπόν πρέπει να τελειώσουν οι παραβατικοί και οι διακινητές ναρκωτικών πολιτές όπλων μέσα από τους καταβλισμούς. Είναι θα σας μεταφέρω την εικόνα. Δύσκολο, θα σας μεταφέρω μόνο την εικόνα των τοξικοεξαρτημένων, των άρρωστων συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, που κάνουν ουρά έξω από συγκεκριμένα σπίτια που κρεμούν πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα, για να γνωρίζει ο χρήστης τι θα βρει σε κάθε σπίτι. Θέλει ηρωίνη, θέλει χασίς, θέλει κοκαίνη, άλλο αντικείμενο κρεμούν έξω από το σπίτι που έχει κοκαίνη, άλλο αντικείμενο κρεμούν έξω από το σπίτι που έχει την ηρωίνη και ούτω καθεξής. Αυτό
και με τις δομές του κράτους όμως, για να μπορέσουν να επανέλθουν οι άνθρωποι αυτοί στην κοινωνία, μπορεί να βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ και οποιαδήποτε στιγμή έχουμε κινητικότητα, γιατί σε βλέπω ότι κοιτάζεις. Α, να διακόψουμε τη σύνδεση καλύτερα και τα λέμε αργότερα. Εντάξει, το πήραμε το σήμα. Εντάξει.